Ο Ρόκι πέφτει στην αγκαλιά του ανθρώπου που τον μεγάλωσε και τον γεμίζει με φιλιά. Πέρασαν 5 χρόνια και όμως ο Ρόκι που είχε χαθεί από τον ιδιοκτήτη του όχι μόνο τον θυμήθηκε, αλλά δεν σταμάτησε να του κάνει χαρές όταν τον είδε. Χθες είχα γενέθλια, έγινα 49 ετών και χθες στα γενέθλιά μου χτύπησε ένα τηλέφωνο από μια κτηνίατρο στο Σταυρό Χαλκιδικής, όπου πηγαίνω τώρα, για να μου πει ότι βρήκε το σκυλί που έχω χάσει από το 2017, από τον Νοέμβριο του 2017, ήταν 2,5 χρόνο τότε, είναι 7,5 χρόνο τώρα. Θέλω να δω αν θα με θυμάται. Ο Ρόκι έφυγε πριν 5 χρόνια και χάθηκε. Χάρη όμως στο τσιπάκι, οι ιδιοκτήτες του κατάφεραν να τον βρουν. Το ψάχναμε για πολύ καιρό. Είχαμε, ήταν τσιπαρισμένο το σκυλί, ήταν στυρωμένο, το προσέχαμε πολύ, αλλά ήταν πολύ φιλικό με τους ανθρώπους. Κάποιος λοιπόν έφυγε για μια βόλτα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Το ψάχναμε για πολύ καιρό. Το ψάχναμε όπου μας πέραν τηλέφωνο, μέσα από τα social media μας στέλναν μηνύματα ότι είδαμε ένα λυκόσκυλο που μοιάζει και είναι εκεί. Όχι είναι αλλού, όχι στην τάδε παιδιάδα, στο τάδε λαγκάδι. Η στιγμή που ξαναβρίσκει ο ένας τον άλλον ήταν συγκινητική. Ανοίγω την πόρτα για να δω, κατέβει με μεγάλη χαρά, έτσι, μεγάλη συγκίνηση, αλλά πήρε περίπου ένα 10 δευτερολέπτου για να μπει μέσα από τον μπουφάν μου. Δεν ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Mm-hmm. Και κάποια στιγμή όταν κατάφερε, υπερπίδησε εμένα και κάτι στην πανίχθεση του συνοδηγού και δεν ξαναβγαίνει ποτέ. Και γύρισε σπίτι του. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρόκι, το πιο διάσημο σκυλί της Ελλάδας, καθώς μετά από 5 χρόνια κατάφερε να επανασυνδεθεί με τους ιδιοκτήτες του. Έχω ιδρύσει 17 εταιρείες σε 5 χώρες, με καλούν σε συνέδρια, μιλάω. Έχω γράψει 2 βιβλία που έχουν γίνει best sellers για επιχειρηματικότητα. Αλλά ο σκύλος μου είναι πολύ μεγαλύτερη φίρμα από μένα. Πώς αισθάνεστε γι' αυτό? Τέλεια. Είναι σαν να είναι ο γιος σου, σαν να πήρε πτυχίο. Εμένα ο σκύλος μου είναι φιρμάρα. Λευτέρης και Ρόκι τώρα ξαναπαίζουν μαζί πιο χαρούμενοι από ποτέ.